Πάμε τώρα αμέσως να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου, τον κύριο Φώτη Θεό, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα και εσάς και στον κόσμο του Ηρακλή. Τι κάνετε? Προσπαθούμε να παλεύουμε τα προβλήματα που έχουμε καθημερινά. Είναι πολλά, το ξέρω. Πολλά και άμα τα βάλουμε σε μια ζυγαριά δεν ξέρουμε και ποιο είναι και μεγαλύτερο έτσι που πάμε. Του γάμα σίγμα ή του ποδοσφαίρου? Έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές ότι τα προβλήματα του γυμναστικού είναι πολύ μεγαλύτερα από κάθε άλλο τμήμα. Ναι. Και εκεί γίνεται μεγάλη προσπάθεια, γιατί αν καταρρεύσει ο γυμναστικός θα καταρρεύσουν και όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Εννοείται αυτό. Θα πάμε και στο γυμναστικό, αλλά θέλω να ξεκινήσω με τη χθεσινή απόφαση. Προφανώς δεν πέσατε από τα σύννεφα. Σας είχαν προειδεάσει ότι μάλλον κάπου εκεί θα πάει η δουλειά. Μπορεί να γίνει κάτι επιπλέον? Ο κύριος Παναγόπουλος έκανε μια δήλωση σήμερα που είπε για πολιτικά δικαστήρια. Δεν ξέρω, γάμα σίγμα, τι σκέφτεστε να κάνετε μετά και τη χθεσινή απόφαση. Εμείς γυμναστικός το έχουμε πει όλο το τελευταίο αυτό διάστημα ότι αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση θα την κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος. Ό,τι αυτό συνεπάγεται και όσες φορές και να το χάσουμε ή όσες φορές μπορεί να το κερδίσουμε, αν το κερδίσουμε κάποτε. Οπότε εμείς θα ακολουθήσουμε όποια νόμιμη οδό υπάρχει ακόμα. Μέχρι το τέλος αυτής της υπόθεσης, μέχρι να λήξει οριστικά. Δεν ξέρω σε πόσο καιρό θα πάρει και πόσα χρόνια θα πάρει, αλλά δεν θα το αφήσουμε αυτό το γεγονός. Η επόμενη είναι πολιτικά δικαστήρια ή μεσολαβεί κάτι άλλο? Η επόμενη είναι πάλι διαβουλεύσεις, συζητήσεις. Ούτως ή άλλως θα κινηθούν νομικά κάποια πράγματα, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή εμπλέκεται και ένα πρόσωπο μέσα στην ιστορία που είναι και ο πρώην μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, κ. Αντώνης Ρέμος. Ναι. Με τον οποίο είμαστε σε μια επικοινωνία όλο αυτό το διάστημα. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα ενώσουμε, ας πούμε, τις δύο πλευρές να κατευθυνθούμε σε μια καλύτερη προσπάθεια, ας πούμε, την επόμενη. Θα μπορούσε αυτό που έγινε να γίνει εξ αρχής με τον Ρέμο για να μην βγει η ΕΠΟ και πει ότι δεν έχει ο ΓΣ ένομο συμφέρον, θα έπρεπε να το κάνει ο τότε μεγαλομέτωχος? Τι να σας πω, αυτές οι αποφάσεις της ΕΠΟ και έτσι πως συντάσσονται κάθε φορά αυτές οι επιτροπές, έτσι πως είναι δομημένες, έτσι πως βγαίνουν κάθε φορά οι αποφάσεις, αυτά τα σκεπτικά, κάθε φορά το ένα αναιρεί το άλλο. Ναι. Δεν μπορούμε να το, δηλαδή όποιον δικηγόρο και να βάλεις, ο ένας θα βρίσκει τείχο απέναντι στον άλλον. Καταλάβατε. Ο Γάμα Σίγμα τότε δεν είχε το 10% της ΠΑΕ του Ρέμου? Ο Γάμα Σίγμα το είχε, αλλά μην ξεχνάτε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε όλη αυτή την οχταετία, ας πούμε, που πέρασε. Mm-hmm. Ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος, όταν λέγαμε, δεν είχε διοίκηση επί 5 χρόνια. Ναι, ήταν ακέφαλος. Όταν ήταν ακέφαλος όμως και όταν είσαι ακέφαλος, να ξέρει και ο κόσμος, δεν μπορεί να παραστεί σε κάποιο δικαστήριο, ούτε να εξοδοτήσεις κάποιον να πάει να παραστεί. Άρα λοιπόν, ό,τι υποθέσεις και ό,τι μπορούσε χρονικά να κάνει τότε ο Γυμναστικός Σύλλογος, το έχασε γιατί δεν είχε διοίκηση. 5 χρόνια δεν είχε εκπρόσωπο, έτσι, να το πούμε. Μπράβο, απλά. Δεν μπορούσε να εκπροσωπηθεί νομικά. Κάποιος... Ναι, πέρα μπράβο. Από αυτό όμως ο γυμναστικός δεν έχασε μόνο ιστορίες μέσα που είχαν θέμα με το ποδόσφαιρο. Έχασε και άλλες ιστορίες. Και άλλες υποθέσεις. Που τώρα αυτή τη στιγμή καλούμαστε όλοι να θυμάμαι πάμε ξανά. Θυμάμαι που τρέχαμε στο Τζιτζικώστα τότε που πήγε να γίνει το αρχή. Θέμα με τα στρέμματα τότε. Ξανά από την αρχή, καταλάβατε, εννοώ. Ναι. Εγώ κάποτε είχα πει και είχα ενημερώσει και είχα προειδεάσει και τον κόσμο ότι η πενταετία της μη διοίκησης του Ηρακλή είναι εξίσου καταστροφική με το μεγάλο χρέος που άφησαν ιστορίες με τα, ας πούμε, με τα εικονικά, ναι, τιμολόγια. Ναι. Εντάξει. Γιατί στο κομμάτι αυτό το νομικό, τα 5 χρόνια της μη εκπροσώπησης, ο Ηρακλής έχασε πάρα πολλές υποθέσεις. Γινόταν δικαστήρια και τα κερδίζαν οι αντίπαλοι εύκολα, καθώς δεν υπήρχε κάποιος από το Ηρακλή. Μα δεν υπήρχε να... γιατί δεν μπορούσε να παρασταθεί κάπου. Δηλαδή, ναι, σήμερα τουλάχιστον εγώ μπορώ να κάνω μια εξουσιοδότηση σε ένα δικηγόρο να πάει να παραστεί κάπου ή να καταθέσει κάτι. Τουλάχιστον έχουμε μέχρι στιγμής κερδίσαμε αυτό το δικαίωμα, έτσι. Mm-hmm. Τουλάχιστον να μπορούμε να είμαστε κάπου. Μέχρι πρώτην ως δεν το είχαμε. Μιας και το αναφέρετε, η θητεία σας λύγει τον Οκτώβριο ή κάνω λάθος? Και θητεία μας περιμένουμε από μέρα σε μέρα να πάρουμε το χαρτί αν θα είμαστε ξανά τρίμηνο ή θα είμαστε εξάμηνο. Τρίμηνο ή εξάμηνο, ναι. Εντάξει, όταν πηγαίνουμε όμως με διοικήσεις πρωτοδικείου, καταλαβαίνετε, θέλει και μια μεγάλη προσοχή από πίσω, έτσι. Βέβαια, μπορεί να είναι, προσέξτε, αυτά, ναι, μπορεί να είναι αυτονόητα για κάποιους που είναι μέσα στα πράγματα, για τον πολύ κόσμο δεν είναι. Μια διοίκηση πρωτοδικείου υποτίθεται γίνεται για να πάει το σύλλογο σε εκλογές, για να βρεθεί μια κανονική διοίκηση. Και όχι για να ασκεί. Αν δεν κάνω λάθος, είστε 2 χρόνια διοίκηση πρωτοδικείου. 2 χρόνια περίπου δεν συμπληρώσαμε. Θα συμπληρώσουμε κοντά τώρα, αν φτάσουμε το Σεπτέμβριο. Χωρίς να έχει προκύψει θέμα εκλογών για να αναλάβει κάποιος κανονικά. Έτσι δεν είναι? Αυτή τη φορά όμως αναγκαστικά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και εκεί ποιος θα μπει μπροστά για να αναλάβει κανονικά? Αυτό
υπάρχει πολλοί κόσμος που, δόξα τω Θεώ, ο Ηρακλής είναι μεγάλο σωματείο. Εγώ δεν φοβάμαι να γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς ούτως ή άλλως το στόχο μας τον πετύχαμε. Θέλαμε να μπούμε σε αυτή την ιστορία. Θέλαμε να ξανανακατευθεί, ας πούμε, το σύστημα όλο αυτό μέσα στον Ηρακλή, να ξαναβγούνε τα πρόσωπα μπροστά, είτε παλιά είτε καινούργια. Και όλες αυτές τις ζημώσεις που γίνονται καθημερινά και όλοι, ακόμα και οι αντιδράσεις, ακόμα και οι φωνές που δεν είναι υπέρ μας ή κατά μας ή οτιδήποτε, είναι καλό, είναι υγεία μέσα στο σωματείο, ναι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει. Και η διαφωνία. Οπότε είναι αυτό υγεία, που θέλαμε να πετύχουμε ακόμα και τις διαφωνίες είναι πολύ σημαντικό για μας. Γιατί ξέρουμε ότι την επόμενη μέρα, ακόμα και να φύγουμε εμείς αύριο, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα κάτσουμε για χρόνια, έτσι. Ξέρω τουλάχιστον ότι θα έρθει την επόμενη μέρα, δεν θα μείνει ακέφαλο το σωματείο. Εσείς ο ίδιος είχατε προαναγγείλει και αποχώρηση, αυτό εννοούσατε πριν λίγες μέρες όταν είχατε γράψει κάτι? Εντάξει, εγώ έχω προαναγγείλει την αποχώρησή μου εδώ και αρκετό καιρό. Απλώς περιμένω να μην το εγκαταλείψω τελείως, καταλάβατε τι εννοώ. Και να προκύψει κάποια διάδοχη κατάσταση προφανώς. Εντάξει, με το που θα βρεθεί μια διάδοχη κατάσταση εννοείται, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Είπατε ότι μιλήσατε, έχετε επαφή αυτές τις μέρες με τον Αντώνη Ρέμο. Έχει διάθεση να ασχοληθεί με το θέμα? Ή τέλος πάντων, έχει, δείχνει ότι έχει πει. Διάθεση να ασχοληθεί, δείχνει ότι έχει διάθεση. Ναι. Απλώς σας είπα, είναι τόσο μπερδεμένο όλο αυτό με τα σκεπτικά, με τα βουλεύματα, με τις αποφάσεις, το οποίο προσπαθούν και οι δικοί του δικηγόροι από τη δική του πλευρά να βρουν μια πιο σωστή κατεύθυνση για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Έχετε δικαίωμα αυτή τη φορά μαζί του να ξανακάνετε κάτι τέτοιο? Γιατί πήγε ο ΓΣ, ήρθε αυτή η αστεία απόφαση χθες. Σε ό,τι και να κάνει ο μεγαλομέτωχος, εμείς ούτως ή άλλως με το 10% μπορούμε να ακολουθήσουμε σε οτιδήποτε θέλει. Ναι, γι' αυτό το λέω. Άρα δεν αποκλείεται να δούμε ξανά μια διεκδίκηση του θέματος, έτσι? Φαντάζομαι πως θα τη δούμε. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι αρνητικό σε αυτό ώστε να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Το θέμα διεκδίκηση οφειλών. Όλα αυτά που χάθηκαν και είναι, άμα τα βάλουμε κάτω, είναι πάρα πολλά εκατομμύρια για τα 8 χρόνια από το 2011 ως τώρα. Μπορεί ο ΓΣ πάλι να τα διεκδικήσει ανεξαρτήτως της χθεσινής απόφασης? Ή πάνε πακέτο αυτά? Δηλαδή ότι θα έπρεπε να δικαιωθούμε χθες για να πάμε... Από ό,τι ενημέρωση έχουμε και εμείς από τους δικηγόρους, μπορούν να κυνηγηθούν στα πολιτικά δικαστήρια, δεν ξέρω, με ασφαλιστικά μέτρια, με αγωγές. Προφανώς κάτι μπορεί να κερδιθεί στην ιστορία. Το θέμα όμως δεν είναι για το γυμναστικό, να σου πω κάτι έτσι προσωπικά για μένα, έτσι. Ναι. Δεν είναι το αν θα κερδίσουμε τα χρήματα. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία έχουν χαθεί ζωές από τον Ηρακλή, έτσι. Έχει καταστραφεί το σωματείο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που λέγεται ποδόσφαιρο. Δεν γυρνάει αυτός ο χρόνος πίσω. Δεν γυρνάει δηλαδή όλο αυτό που χάσαμε τα κερδισμένα ετών, έτσι. Δεν αποκατέστεται ζημιά, είτε μας δώσουν 100 δραχμές που λέει ο λόγος, είτε 100 εκατομμύρια. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Η ψυχική οδύνη και όλα που είπατε δεν αλλάζουν. Δεν θα αλλάξουν ποτέ. Εντάξει, η γενοκτονία που έχει γίνει εν μέρη στον κόσμο του Ηρακλή δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Δεδομένο. Αλλά για το γαμώτο, όπως λέμε, και συγγνώμη για την έκφραση, αν έβγαινε μια απόφαση που έλεγε ότι δίνουμε στον Ηρακλή τόσα εκατομμύρια, δεν θα λέγαμε και όχι, φαντάζομαι. Εντάξει, αρκεί να μην μας τα πάρει η φορεία λόγω χρεών όμως. Ναι, είναι και αυτό. Αν και στην Ελλάδα δεν πιστεύουμε ότι ποτέ θα βρεθεί κάποιος να πάρει μια τέτοια απόφαση. Στην Ελλάδα, όπως καταλάβατε, αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι, μπορεί να το κάνει. Βλέπει Α1 Ολυμπιακός στο μπάσκετ, γιατί σήμερα έγινε μια συνάντηση του κυρίου Αβγενάκη με τον κύριο Βασιλακόπουλο που λένε ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει την Α1. Άρα, άμα θέλουν, και τρέχα εσύ, Ηρακλή, να αναλύσει τα σκεπτικά της ΕΠΟ και του Γραμμένου και του οποιοδήποτε. Τώρα που Γραμμένος είχατε επαφή ως πρόεδρος του ΓΣ μαζί του, έστω τηλεφωνικά αυτές τις μέρες που έκαιγε το θέμα. Δεν είχαμε καμία επικοινωνία. Καμία, έτσι. Να πάμε στο θέμα του ποδοσφαίρου, με το οποίο φυσικά έχετε ασχοληθεί, έχετε κάνει και διάφορα ραντεβού. Έχει προαναγγείλει ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος ακόμα ένα την Τρίτη, με όλους τους φορείς. Φαντάζομαι θα δώσετε το παρόν. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει πλέον. Μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε εσείς? Αυτή τη στιγμή, σας είπα και πριν, γίνονται συζητήσεις, συνεχίζονται οι συζητήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι το αργότερο... στις αρχές της άλλης εβδομάδας, δεν θέλουμε να περάσει άλλο καιρός με αυτή την ιστορία. Πιστεύω ότι θα έχουμε καταλήξει κάπου. Αν υπάρχει τέλος πάντων ένα αφημίπ το οποίο μπορεί να εξαγοραστεί, να προχωρήσουμε με αυτή τη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Για την πρόταση, παύλα σκέψη του Τόμ Παπαδόπουλου για αφημί Βόλου του χρόνου... Να σας πω κάτι. Η πρόταση του Τόμ, του
mom, του bomb, του οποιοδήποτε. Θα συζητηθεί δηλαδή. Συνεπάγεται με τα λεφτά από πίσω. Όποιος θέλει πάει, αγοράζει, το φέρνει, τελειώνει. Σας το έχω ξαναπεί. Δεν μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε κάθε φορά να βγαίνει κάποιος και να λέει μια σκέψη στον αέρα ή μια αερολογία. Πρέπει να υπάρχουν και τα πρόσωπα και τα χρήματα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή να ξέρετε το μεγαλύτερο πρόβλημα για το ποδοσφαιρικό ας πούμε τμήμα είναι αυτό. Λείπουν και τα πρόσωπα, λείπουν και τα χρήματα. Το ραντεβού θα γίνει την Τρίτη. Έχετε ενημέρωση. Τι να σας πω, καθίστε πρώτα να έρθει, ας έρθει γιατί έχουμε να ξεκαθαρίσουμε και πάρα πολλά πράγματα που αφοράνε τη σχέση του με όλα αυτά που έχει αφήσει πίσω στο γυμναστικό. Αυτό ήταν το επόμενο που θα σας πήγαινα, γιατί έχει απαντήσει αρκετές φορές και προς εσάς τον ίδιο προσωπικά και προς το ΓΣ για αυτά που έχετε πει, τα οποία έχετε αποδείξει όλα με έγγραφα. Δεν τα βγάζετε από το μυαλό σας. Καλά, δεν είναι το ένα αποδείξω. Το... Για όσα χρωστάει, για όσα έχει αφήσει απλήρωτα. Μιλάνε και άλλοι, δεν μιλάει μόνο ο γυμναστικός, μιλάνε και οι παίχτες που έχουν, είναι απλήρωτοι, μιλάνε το προσωπικό, μιλάνε δεκάδες άλλα πράγματα τα οποία αποδεικνύουν το τι έχει γίνει εκεί πέρα. Και φτάσαμε σε σημείο να γίνεται και αυτό με έναν προπονητή της Ακαδημίας να έρχεται σε εσάς πρόστιμο που ήταν για την ΠΑΕ. Το είδαμε και αυτό, έτσι. Ναι, αυτό είναι όμως ότι χειρότερο μας ήρθε αυτή τη στιγμή σαν διοίκηση πρωτοδικείου, να ξέρετε. Που πρέπει ο ΓΣ να το πληρώσει, όν και καλά τώρα. Ο ΓΣ αυτή τη στιγμή, από την ώρα που δεν διαγράφεται το πρόστιμο, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να φύγει από εμάς και να πάει στο φορέα τον οποίο ανήκει, έτσι. Δεν θα διαγραφεί το πρόστιμο αυτό από κανέναν γιατί ο προπονητής ήταν ανασφάλιστος. Απλώς δεν θα την πληρώσει ο γυμναστικός, ο οποίος δεν φταίει σε κάτι αυτή. Και γιατί δεν πήγε εκεί που ανήκει και ήρθε στο ΓΣ? Γιατί παίζουν ένα μπαλάκι, όπως καταλάβατε, ένα παιχνίδι μετάταξης των ευθυνών, κυρίως η πλευρά της ΠΑΕ, ας πούμε, του κύριου Τόμ Παπαδόπουλου. Γιατί δεν θέλουν να αφαισωθούν ή να χρεωθούν ένα ακόμα πρόστιμο το οποίο ξέρουν ότι θα το πληρώσουν. Τους βόλεψε που βεβαιώθηκε κάπου αλλού, καταλάβατε. Και δεν ασχολείται. Μάλιστα. Όχι, δεν ασχολούνται. Ασχολούνται μέχρι σε αυτά που τους βολεύει. Ασχολούνται στο όταν είναι, στο να μην πληρώσουν. Καταλάβατε, στο να γράφουν ανακοινώσεις όλη μέρα σε περίεργες ώρες και μέρες μπορούν να το κάνουν. Ναι, αυτό γίνεται συχνά. Χωρίς νόημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι γίνεται. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά αυτά που είχατε εξωτερικεύσει για απλήρωτη ΔΕΗ, απλήρωτο νερό κτλ. Όχι, τίποτα. Τι να αλλάξει? Μα δεν πρέπει να σας πω κάτι, θα πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελής σήμερα να περιμένει κάποιος από την άλλη μεριά του Ατλαντικού να έρθει να πληρώσει το ρεύμα και το νερό. Ναι. Εντάξει. Το έχουμε δεχτεί εμείς αυτό μέσω μας, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά. Τους τρόπους ψάχνουμε να βρουν να μην κοπούνε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και αν ο ίδιος έρθει υποθετικό σενάριο την Τρίτη και λέει ότι εγώ αναλαμβάνω με αυτό το αφημί, με αυτά τα πρόσωπα και με αυτά τα χρήματα, δεν θα αναγκαστεί να μετά. Ας έρθει να πει, ας έρθει να δείξει. Δεν είναι το να πει μόνο. Πρέπει να αποδείξει. Πρέπει να αποδείξει πλέον. Ναι. Να υποθέσω λοιπόν με την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη θα δείτε αυτό το θέμα και θα δείτε και τη συνάντηση με τους φορείς που έχει προαναγγείλει ο άλλος. Εντάξει, φορείς που έχει καλέσει, εγώ δεν μπορώ να μπω στο μυαλό των φορέων αν θέλουν να πάνε σε μια τέτοια συνάντηση. Όχι, αυτό είναι θέμα των φορέων που έχει καλέσει. Εμείς, σαν γυμναστικός, έχουμε συγκεκριμένα θέματα να αναλύσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Δεν θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Επειδή από την προηγούμενη κυβέρνηση η τροπολογία όσον αφορά το θέμα του ΓΣ που ήταν πάρα πολύ σοβαρό, ακούσαμε ένα κάρο δεσμεύσεις, πράξη δεν είδαμε ποτέ. Τη μία ήταν η Τρόικα, την άλλη ήταν η Περεστρόικα, την άλλη ήταν κάτι άλλο, δεν έγινε ποτέ. Βλέπετε φως στο τούνελ γι' αυτό, ώστε να το εκμεταλλευτεί με ή χωρίς εισαγωγικά ο ΓΣ Ηρακλής για την περίφημη τροπολογία? Τώρα με τη νέα κυβέρνηση αναγκαστικά θα ξαναμπούμε ξανά σε ένα νέο κύκλο, ας πούμε, συζητήσεων ξανά με τους νέους εμπλεκόμενους υπουργούς. Με τον κύριο Καράογλου, με τον κύριο Αυγενάκη. Με όλους, με τον κύριο. Και εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως το Υπουργείο Οικονομικών, να ξέρετε. Το οικονομικό, ο στόχος του Γυμναστικού Συλλόγου είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι τόσο ούτε στο Υπουργείο Αθλητισμού, ούτε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Το πρόβλημα του Ηρακλή είναι, δυστυχώς, του Εραστέχνη είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί είναι όλο το ξεμπλοκάρισμα. Ναι, αλλά ο Βασιλιάδης ήταν αυτός που δεσμευόταν για την τροπολογία. Ο Βασιλιάδης δεσμευόταν. Δεν ήταν ο Υπουργός Οικονομικών. Θα πήγαινε ο ίδιος να πιέσει τους υπουργούς, καταλάβατε, να κάνει, ναι, να φτιάξει, ας πούμε, πάλι μέσα στο οικονομικό, να προσπαθήσει να πιέσει εκεί μέσα. Με αφορμή αυτό που συζητάμε, ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το ΓΣ? Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στο γυμναστικό αυτή τη στιγμή είναι να μείνει ακέφαλος στις 27 Νοεμβρίου που έχει ένα εφετείο ξανά για τους χορτατζίδες για να μην κατασχεθεί η περιουσία. 27 Νοεμβρίου. Άρα μέχρι τις 27 Νοεμβρίου πρέπει ο Εραστέχνης Ηρακλής να έχει διοίκηση για να πάει να ξαναεκπροσωπηθεί σε κάποιο, στο δικαστήριο που είναι το αρμόδιο,
για να μην κινδυνεύσει. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν το έχετε καταλάβει, ο ερασιτέχνης ζει και κρατιέται, γιατί πολύ απλά έβγαλε δύο αποφάσεις που δεν κατάσχει την περιουσία του. Ναι. Μέχρι τώρα αυτό κρατάνε όρθιο τον Ηρακλή σήμερα. Είτε είναι διοίκηση πρωτοδικείου, είτε είναι μέσω εκλογών, παίζει ρόλο για το 27 Νοεμβρίου. Να έχεις διοίκηση παίζει ρόλο. Δεν έχει σημασία το πώς. Όποια έχει, είτε πρωτοδικείου είτε αιρετή, πρέπει να έχει για να πάει να εκπροσωπηθεί. Ναι. Ο δικηγόρος που θα πάει εκεί πέρα στην έδρα εκείνη τη μέρα, πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση ενός, με ένα πρακτικό ενός συμβουλίου που υπάρχει. Κατανοητό. Άρα, αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Και κάτι ακόμα που θέλω να ρωτήσω με αφορμή που αυτό που είχατε πει στο ξενοδοχείο που μας κάλεσε όλους ο κύριος Καράογλου, μήπως αυξήθηκε ο αριθμός των μελών, να ακούσουμε κάτι θετικό. Γιατί εκείνο το νούμερο που αναφέρατε, εγώ δεν το έχω πει ποτέ στον αέρα, γιατί είναι ντροπιαστικό. Δυστυχώς όχι. Όχι, Από εκείνη τη μέρα και μετά, παρόλο που ακούστηκε, ούτε ένας. Μάλιστα. Για να μην παρεξηγηθώ, μιλάω για τακτοποιημένως οικονομικά μέλη. Γιατί μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες γραμμένα μέλη στο ΓΣ. Μιλάμε για αυτούς που είναι με το 50. Αυτά που σας έχω ξαναπεί, ναι. Ας πούμε, οι άνθρωποι που ήρθαν κυρίως αυτή τη φετινή χρονιά. Γιατί την προηγούμενη δεν είχαμε ανοίξει τόσο πολύ αυτή τη διαδικασία να ξαναγραφτεί ο κόσμος. Καταλάβατε, ήταν πολύ λιγότερα. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μικρό αυτό. Αλλά αυτό το είναι ακούσαμε το νούμερο. Το ακούσαμε και κοιτούσε ένας τον άλλον. Αλλά εξακολουθούμε και κοιτάνε τον άλλον, γιατί από ό,τι μας λέτε παραμένει το ίδιο. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Δεν ξέρω καλά. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Και από εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, θα είστε συνέχεια σε επάφες. Ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του ΓΣ. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε εδώ στην εκπομπή. Τον κύριο Φωτιθέο έδωσε απαντήσεις σε αρκετά ζητήματα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες.